Γεια σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γελάω διότι αυτή είναι η μουσική από την ταινία Brokeback Mountain, η οποία... Αν δεν αποδομώ, έχει πάρει και Όσκαρ. Πάντως η ταινία αυτή έχει πάρει Όσκαρ. Συγγνώμη που γελάω. Γελάω γιατί η μουσική είναι υπέροχη η μουσική, πραγματικά το soundtrack αυτό είναι συγκλονιστικό. Απλά γελάω διότι έχω σήμερα σε αυτόν τον καναπέ δύο τυπάκια τα οποία με το που γνωρίστηκαν έγιναν αυτοκόλλητα. Και αυτή η βαθιά αντρική φιλία με έκανε, πρέπει να ομολογήσω, να ζηλέψω λιγάκι. Προσπάθησα κάπως έτσι να τη σπάσω, προσπάθησα έτσι να κάνω διάφορα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το Μέσα στην Καλή Χαρά, γύρισα και τους είπα: άντε, βέβαια από εκεί, Brokeback Mountain και οι δύο, έτσι όπως έχετε κολλήσει. Αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Και οι δύο συνεχίζουν αυτό, ήταν κυρίες και κύριοι. Ο Βασίλης Δρυμούσης και ο Δημήτρης Λαγιόπουλος είναι σήμερα κοντά μας. Έλα, δεν με ψήνετε καθόλου. Που καθίστε κανονικά. Δεν με ψήνετε καθόλου. Τι κάνατε, πουλάκια μου, είστε καλά? Πάρα πολύ ωραία. Εσύ δεν το έχεις τον Brokeback, εσύ όμως το έχεις δει. Ναι. Τι θυμάσαι αυτή τη μουσική? Πώς τη θυμάμαι, Με έχει χαράξει την καρδιά μου μέσα, ναι. Το έχεις δει καλά, δεν λέω, το είχαμε συζητήσει στον αέρα. Ναι, πώς το έχω δει. Δεν θα δει τις οσκαρικές ταινίες ο Βασίλης. Μόνο που δεν έκλαιγα στο τέλος που κλαίγαν οι υπόλοιποι, εντάξει. Νομίζω ότι οι γυναίκες κλαίνε κυρίως οποιαδήποτε ταινία. Είναι η Ναταλία Γερμάνου που το είχε δει, μας είχε πει ότι το έχει δει 5 φορές και έχει κλάψει και τις 5. Α, 5 φορές κιόλα. Ναι, το έχει δει, μας είπε 3-5, δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι κουλτούρα της σχέσης ο Βασίλης. Ναι, ρε παιδί, με αυτό το παρέακι το έχω ζηλέψει. Είναι αλήθεια αυτό που είπα γενικώς. Ότι κολλήσατε πάρα πολύ και κάνετε και κόμμα εκεί σε αυτόν τον καναπέ. Και ό,τι και να έχω πει, όση λάσπη και να έχω ρίξει, όσα Brokeback Mountain και να έχω κοπανίσει, δεν καταφέρνω να σας χωρίσω με τίποτα. Εννοείται. Πραγματικά, αυτή η φιλία μένει ακλόνητη. Να πούμε την αλήθεια, τώρα μαλώνουμε ποιο από του δύο στη σχέση Brokeback Mountain είναι ο πιο. Παντρουά, κατάλαβε. Δεν μπορεί να είναι και οι δύο. Πρέπει να είναι ο ένα από του δύο. Ένα από του δύο είναι πιο. Καταλαβαίνετε. Τότε νομίζω θα παραμείνετε τσακωμένοι έτσι όπω σα βλέπω. Θα παραμείνετε τσακωμένοι. Πολύ άκρη. Λοιπόν, καλώς ήρθατε πιο επίσημα. Θα έχουμε πολλά να πούμε όπως καταλαβαίνετε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Επιστρέφουμε. Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε. Ok, at night. Για να μην ξεχνιόμαστε, είμαστε κοντά σας στην κανονική μας εκπομπή από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7. Αλλά το okay at night είναι Δευτέρες, Τρίτες και Τετάρτες. Εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, ανοιχτό περπατάμε. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος και δεν το έχω μπερδέψει, είχαμε στην παρέα μας την Έλενα Παπαδά. Βασιλείου, το καυτό κορίτσι. Με την Έλενα πρέπει να με φέρεις, δεν θα είμαι τώρα με τον Βασίλη. Άσε ρε μαγκιόρε, άσε. Όχι, με την Έλενα πρέπει να με φέρεις. Τι με φέρεις να με φέρεις. Α, και πήγα να πω ότι σου κάνει απιστίες, αλλά να και σε κάνεις τα ίδια ακριβώς. Με τον Βοσκό εδώ πέρα, το γύρω Βοσκό. Θέλω να μιλήσω με τον Βασίλη πρώτα. Βασίλη, πώς βιώνεις την φετινή σεζόν στο Μέσα στην Καλή Χαρά? Για σένα είναι γνώριμο, γιατί στην ουσία πέρσι ήσουν και πρόπερσι. Πού? Στους Χαριτάδες ήσουν μία χρονιά ή δύο. Ήμουν πέρσι. Πέρσι ήσουν στο πρωινό. Οπότε έχεις μία τέτοια και παλιότερα θυμάμαι και στην Ελένη. Ναι, αυτή η εκπομπή όμως είναι κάτι διαφορετικό με την έννοια της πολύ καλής παρέας. Γιατί αυτό το Μέσα στην Καλή Χαρά είναι από τις σπάνιες στιγμές που ο τίτλος έχει άμεση σχέση με αυτό που συμβαίνει στο πλατό, έτσι. Είμαστε μια πολύ άνετη παρέα που πηγαίνει τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής για να πει τον καφέ της, να κάνει πλάκα, να μάθει εδώ 5 πράγματα για τα γυναικεία θέματα που θα ξέρει μόνο ο Δημήτρης Λαγιόπουλος, για τις κοτσίδες, τα νύχια, στα στρας, στα νύχια, τα τρουκς και τα διάφορα άλλα πράγματα τα οποία ο Δημήτρης είναι ειδικός. Να πούμε το εξωτερικό μας το αστείο ότι κάνουμε για το Μέσα στην Καλή Χαρά του Σαββατοκύριακου. Συνήθως μαζευόμαστε τις Παρασκευές, κάνουμε meeting όλη η ομάδα της εκπομπής και εξεντάκτρια Μέρη Κούσουλα γυρνάει και μας λέει τα θέματα κουλουπού κουλουπού. Και πάντα τα γυναικεία θέματα, όταν ξεκινάει η εκπομπή το Σάββατο και την Κυριακή, και η Ελένη Ανταλία λοιπόν, ποια είναι τα θέματα μας σήμερα, και λέει ποια είναι τα γυναικεία θέματα της εκπομπής, τα δίνουμε στο Λαγιόπουλο για να τα πει. Όχι για να τα κάνει, για να τα πει. Συνήθως θα κάνει η Έλενα. Λοιπόν, μαζί με την Ναταλία. Και ο Δημήτρης κάθε φορά, δεν υπάρχει περίπτωση, θα κάνει κάποιο μικρό λάθος. Μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Συγγνώμη τώρα. Είναι λοσιόν λάμψης, μάσκα προσώπου κάτω από το αυτί του λαιμού για το προγούλι. Ναι, δηλαδή. Συγγνώμη. Εσύ όμως έχεις κάνει και modeling και οφείλεις λοιπόν λίγο παραπάνω μερικά πράγματα να τα ξέρεις. Λίγο παραπάνω από ποιον? Από εμάς. Από μένα και από τον Βασίλη. Γιατί να ξέρω παραπάνω, χρησιμοποιώ εγώ τέτοια πράγματα. Όχι, αλλά τριγυρίζει από μοντέλα, από κορίτσια, οπότε φαντάζομαι ότι σίγουρα θα έχει πάρει κάτι ρε παιδί μου ταυτίσει στο μάτι σου να δει κτλ. Δηλαδή, εγώ μπορεί και μια ορολογία να μην την ξέρω,
που εσύ μπορεί να την ξέρεις για την ομορφιά. Περιστοιχίζομαι λόγω, όχι λόγω επαγγέλματος, λόγω ότι είμαι άντρας από γυναίκες. Ξεκινάω από εκεί. Εγώ λέω λόγω επαγγέλματος, λόγω του επαγγελματισμού, γιατί εσείς τα μοντέλα πρέπει λιγάκι να διατηρήσετε και περίμενα να διατηρείτε την ομορφιά σας. Ναι, σαφές. Καλά δεν λέω, ρε Βασίλη. Τις πούδρες, τις κρέμες, τα λοιπά. Εμείς, φίλε, πηγαίνουμε στα γήπεδα, τρώμε βρώμικα και τέτοια. Κατάλαβε. Εγώ δεν είναι ώρα, έχω δηλαδή. Εσύ πηγαίνεις, φίλε, κάνεις. Φιλέ, όχι καμία σχέση. Τα τεφιλέ μόνα στα. Θα πρέπει να ντρέπεστε για αυτή τη λάσπη που συνήθιζα να μου πετά και από αυτήν την πέρα από το ότι το fashion. Καταρχά είναι το fashion icon τη εκπομπή. Αυτή μακρά. Εντάξει, δεν έχω ξεπεράσει ακόμα εσένα, βέβαια. Ούτε ναι, όχι. Εγώ μπροστά σου, φίλε, είμαι τι να σου πω, ρε παιδάκι. Μου ντυμένο δεν υπάρχει με τα χειρότερα μπροστά σε ένα που κάθε εμφάνιση είναι ένα statement. Είναι μια. Είναι μια δήλωση, δεν το συζητώ. Σίγουρα. Λοιπόν, τι λέγαμε, Βασίλη, ήθελα να σε ρωτήσω. Την Έλενα και τον Δημήτρη δεν τους ξέρεις πριν? Την Έλενα την ήξερα, είχαμε συναντηθεί 2-3 φορές. Ούτε είχα πάει καλεσμένο σε εκπομπή που ήταν και η ίδια. Τον Δημήτρη καθόλου, τον έβλεπα στην τηλεόραση. Έλεγα αυτός ο τύπος τώρα. Το λέω ειλικρινά να μου πεις ποιο ήταν η γνώμη σου. Ναι, λέω ή πολύ βαρετός πρέπει να είναι ή πρέπει να είναι πολύ σούπερ. Και τελικά ήταν. Πολύ σούπερ. Πολύ βαρετός. Ωραίος, ναι. Βαρετά, σούπερ βαρετά. Συγκινούμε. Σούπερ βαρετό. Συγκινούμε. Α, σούπερ βαρετό. Ναι, όχι, είναι. Είναι ωραίο τύπο. Δεν το περίμενα να σου είναι τόσο ωραίο τύπο. Βέβαια, ορισμένες φορές με ξαφνιάζει η αφέλειά του. Ναι, η αφέλειά του. Γιατί. Είναι καλή έννοια. Επειδή είναι καλό παιδί, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω μας είναι καλοί και έχουν. Ας πούμε, τις καλύτερες των προθέσεων και φοβάμαι καμιά φορά θα διαπιστώσει με άσχημο τρόπο. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Κάτι έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να το πω. Ναι, εκτός Αθήνας πάντως είναι. Εκτός Αθήνας είναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Είδατε, για να με θάψετε, με φέρατε εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Που δεν είναι. Και τώρα στο χώρο της μόδας, λίγο σε αυτές τις καταστάσεις, οι άνθρωποι είναι λίγο συνήθως πιο υποψιασμένοι. Και αυτός είναι πολύ, πολύ αγνό παιδί. Όντως είναι αγνό παιδί, αλλά καλύτερα να μιλήσει και ο ίδιος. Φίλε Δημήτρη, δεύτερη χρονιά στο Μες στην Καλή Χαρά. Πώς είναι η εμπειρία η φετινή? Κοίτα, φέτος έχω αναλάβει το δύσκολο έργο να βάλω στο κλίμα τον Βασίλη. Τον καινούριο. Τον καινούριο. Ναι, τον καινούριο. Πραγματικά θα τρελαθώ. Γιατί εντάξει, είναι πρώτη του χρονιά, ξέρεις, έχει 2-3 μήνες τώρα στην εκπομπή. Οπότε εντάξει, αρχίζει και νιώθει άνετα. Ναι, το νιώθω, ξέρεις, ναι, δηλαδή το βλέπω ότι νιώθει άνετα. Εκφράζεται πιο άνετα. Ναι. Και πιστεύω ότι εντάξει, θα πάει καλά. Θα πάει καλά. Ευχαριστώ. Παιδιά, δεν τρελαθώ πραγματικά. Ξέρεις ότι έχω πολλές φίλες Δημήτρη που μου λένε: Πω το Δημήτρη, να τον δείχνετε λίγο περισσότερο. Δεν τον δείχνετε πολύ στην εκπομπή. Και τους απαντάω: Τι να τον δείξουμε. Να ανοίξει το στόμα του να μιλήσει, να τον δεις ξαφνικά στην εκπομπή να μιλήσει. Γιατί μου λέει να τον δείχνετε. Λες και παίρνει ο σκηνοθέτης μας ο Περικλής και δείχνει απλά το πρόσωπο. Όποιος μιλάει, τον δείχνει. Λοιπόν, ναι. Οπότε στο λέω αυτό να το ξέρεις. Αυτό λες. Λοιπόν, ναι, έχω πάρα πολλά τέτοια. Μου λένε να δείχνετε πιο πολύ το Δημητράκι. Δεν το δείχνετε τόσο πολύ. Όμως ο Δημήτρης όποτε μιλάει φαίνεται κανονικότητα στην εκπομπή. Εγώ έχω μερικές φίλες που λένε πάλι μην δείχνετε πάλι αυτό το Θέμη, παιδιά. Να δείχνετε το Θέμη λιγότερο. Να μιλάει ο Θέμης και να δείχνει το Δημήτρη. Α, έτσι. Μπορώ να κάνω ότι μιλάω, αν θες. Α, έτσι. Καλά, θα σας φτιάξω. Λοιπόν, καταρχάς, σας θυμίσω ότι σήμερα έχετε τι φαντάζομαι εξομολόγηση στην εκπομπή, έτσι, γιατί θα παίξουμε πιο μετά. Σας το λέω τώρα να μπείτε στο κλίμα. Γιατί ερωτήσεις. Καλά, ερωτήσεις θα είναι ό,τι πρέπει, όχι ό,τι και ό,τι για εσάς τους δύο. Τι είναι αυτό εδώ? Τι ξέρουμε το κλίμα. Παιδιά από τώρα κάνει έτσι, ψέματα θα πει. Έτσι να τρώει βροντές ο Λαγιόπουλος. Σας το λέω. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ, παρέα με τον Βασίλη Δημούση και τον Δημήτρη Λαγιόπουλο, τον Δημητράκη και τον Βασιλάκη. Τι πες? Λόγω ηλικίας, ρε φίλε. Τι λένε, Δημητράκη. Έτσι για να νιώσεις και πιο άνετος ο καινούριος, ξέρεις, εντάξει. Το Δημητράκη και τον Βασιλάκη μας. Λοιπόν, να ρωτήσω τι άλλα πράγματα κάνετε παράλληλα εκτός από το Μες στην Καλή Χαρά. Εσύ ξέρω ότι κάνεις σκι και snowboard παράλληλα με το Μες στην Καλή Χαρά. Που ενδιαφέρει. Και θα πεις σε λίγο σε βαθιά κατάθλιψη μόλις φύγει το κρύο. Μόλις φτάσουμε στο Πάσχα, νομίζω θα είσαι λίγο καιρωμένος εσύ. Φτάνουμε στο τέλος, δυστυχώς. Αλλά εντάξει, θα βρούμε ενδιαφέρον. Εντάξει, κάνουμε και καλοκαιρινά σπορ. Από τα μίντια μέσα γενικώς ενδιαφέρει να κάνεις και άλλα πράγματα. Δημήτρη, για παράδειγμα, ραδιόφωνο. Δηλαδή, πολλοί συνάδελφοι είναι στη τηλεόραση, στην ψυχαγωγία και είναι, ξέρω εγώ, και σε ένα ραδιόφωνο. Είναι σε ένα blog. Ναι. Ξέρω εγώ, γράφουν κάθε σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το ραδιόφωνο. Σίγουρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είχα κάποιες προτάσεις, είχαν γίνει κάποιες επαφές, δεν έχει ευδοκιμήσει μέχρι τώρα. Ελπίζω να γίνει στο μέλλον. Μου άρεσε πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ πιο. Μπορεί να μην φαίνεσαι, αλλά θεωρώ ότι μπορείς να εκφραστείς πολύ πιο άνετα πίσω από ένα μικρόφωνο παρά μπροστά από μια κάμερα. Συμφωνώ. Το ραδιόφωνο είναι πολύ διαφορετικό και ο Βασίλης το ξέρει πάρα πολύ καλά. Γιατί ο Βασίλης, αν μη τι άλλο, ραδιόφωνο έχει κάνει. Ραδιόφωνο είναι. Πόσα χρόνια, ρε Βασίλη?
Από το Σφαίρα έχει ξεκινήσει ή πιο πριν. Από το καλοκαίρι του 96, επαγγελματικά, αεραστεχνικά, 2-3 χρόνια πριν. Ο Σφαίρα ξεκίνησε το 96, είναι η χρονιά του Σφαίρα. Και του Μαντ. Ναι. Ξέρεις, με το, ναι, με το ναι, Σφαίρα ναι, και Μαντ έχουν γενέθλια ταυτόχρονα. Το καλοκαίρι του 96 βγήκαμε και εμείς στον αέρα. Ωραία χρονιά τότε. Οπότε ξεκίνησε από το Σφαίρα, αν δεν κάνω λάθος, από μια πρωινή ζώνη. Όχι, ξεκίνησα 4 με 7 ξημερώματα. Τότε υπήρχαν αυτές οι ώρες. Είχε live 4 ώρα το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Και πήγα στο φούρνο και έβαλα την πρώτη φρατζόλα ψωμί. Τρομερό. 7 η ώρα. Εγώ μαζί με κάτι οικοδόμους, κάτι αυτούς που πηγαίνανε στην οικοδομή. Πήγαινα κι εγώ, γεια σας. Εγώ σε θυμάμαι σε ζώνη σαν αυτή που είσαι τώρα αντίστοιχα, ας πούμε, ναι, στον ναι. Και μετά ξεκίνησα μετά από ένα χρόνο περίπου, ξεκίνησα το 7 με 10, το οποίο από τότε πηγαίνει σε ρή. Και πρέπει αυτή τη στιγμή να είσαι ένας από τους ελάχιστους, γιατί δεν έχω καταλάβει αν υπάρχει άλλος ο οποίος να είναι σε 2 ραδιόφωνα ταυτόχρονα. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά. Έχει τα κονέ. Εντάξει, όχι, και εγώ ας πούμε είμαι στο μάτι και στον Αλφα τηλεοπτικά, αλλά ραδιοφωνικά κάποιος που να μπορεί να είναι σε 2 ραδιόφωνα να το έχω ξανακούσει πουθενά. Μην το λες πολύ και μας κόψουνε. Έλα, μόνο που το ξέρουν. Το ξέρουν, το ξέρουν. Είσαι καθημερινά στον Όαση, σωστά. 7 με 10 στον Όαση, στους 88. 88 ακριβώς, ωραία. Και κάθε Τετάρτη με την αγαπημένη φίλη μα Ναταλία. Ναταλία Γερμανού, στο Σφαίρα 102,2 στο Gossip Night. 6, κάνετε τον Gossip Night, το οποίο το κάνατε παλιά, μετά εσύ έφυγες από το Σφαίρα και τώρα επέστρεψε. Τώρα ναι, ξαναγίνεται. Σε αυτό το αγαπημένο σου το δύο ώρα. Ναι, 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 το δύο ώρα τη κόλαση. Με τη Γερμανού, πώς το παλεύεις εκεί στο Gossip. Εντάξει, με τη Γερμανού, εντάξει. Νόμιζα ότι είχα γλιτώσει αυτό το πράγμα. Όταν έφυγα, λέει Παναγία μου, γλίτωσα. Τη Ναταλία Γερμανού, ευτυχώς επιτέλους τελικά ξανάφερε. Μου έκανε τα μαγιολίκια εκεί. Έλα πίσω, έλα εδώ. Η μάγισσα και με έφερε εκεί πέρα, κατάλαβες, και 2 ώρες εκεί με πρίζει. Το κόνσεπτ είναι αυτό που θυμάμαι, ότι βλέπετε τα κουτσομπολίστικα και γενικά ό,τι σκάει και σε blogs ή μόνο σε περιοδικά. Το κόνσεπτ είναι ότι σχολιάζουμε οτιδήποτε μπορεί να σχολιάσει ένα ντουέτο, μια παρέα 2 ατόμων. Δηλαδή, από αυτά που παίζει τηλεόραση μέχρι και το τι μπορεί να είπε, ας πούμε, ο Βενιζέλος. Κάνετε και ενημέρωση. Δεν κάνουμε ενημέρωση. Μόνο αν ας πούμε, έχει γίνει κάτι το οποίο είναι. Π.χ. το περιστατικό με τον Κίμωνα Κουλούρη. Το σχολιάσαμε γιατί καλά, ήταν ένα πράγμα το οποίο. Ήταν κάτι σημαντικό. Σήμερα σχολιάσες κάτι για τον Βενιζέλο τώρα που τον ανέφερες κιόλας. Σήμερα. Γιατί χθες ναι, το τι έβλεπα σε Twitter και Facebook. Ναι, χαμός γινόταν. Το καλύτερο το έγραψε νομίζω ο φίλος μου Γιάννης ο Δόξης από τη Sony. Έγραψε στο account του στο Facebook. Ο Βενιζέλος είναι υποψήφιος, πώς το λένε, για πρόεδρος του Πασόκ και είναι μόνος του. Λέτε να κερδίσει. Όχι, χθες ήταν και βραδιά παπουτσί, ας πούμε, που έχασε και επειδή έχασε και Παναθηναϊκός, έγραψα, λέω, φαντάσου κάποιος να είναι ο παδός του Παναθηναϊκού και ο παδός του παπουτσί. Είναι ναι, η απόλυτη πίκρα. Η απόλυτη χασούρα. Η απόλυτη χασούρα, πραγματικά. Στεναχώρια. Είσαι δηλαδή και στη φάση της ενημέρωσης τώρα που το σκέφτομαι, γιατί έχεις το πρωινό στον ΟΑΣ, αλλά και στη φάση ψυχολογίας με το μέσα στην καλή χαρά. Εκεί στον ΟΑΣ, επειδή το κοινό του ΟΑΣ είναι μεγαλύτερη ηλικία, έτσι. Εκεί είναι, παίζουν και παίζει και πολύ περισσότερη πολιτική. Είναι, η εκπομπή δεν ασχολείται μόνο με πράγματα lifestyle, μπορώ να πω και καθόλου με lifestyle, δηλαδή με τηλεόραση κτλ. Καθόλου. Αλλά έχει, πίστεψέ μου, ο τομέας της πολιτικής, αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν ιδίως πέρσι και φέτος είναι. Ξεπερνάνε όλα τα άλλα πλαίσια της σάτιρας. Δηλαδή, η σάτιρα είναι πολύ μικρή. Αυτά που συμβαίνουν πραγματικά στην Ελλάδα και αυτά που κάνουν πολιτικοί δεν χωράνε πουθενά. Είναι απίστευτο υλικό. Και παίζουμε σε αυτό το ταμπλό εκεί πέρα. Δηλαδή, κάνω 3 διαφορετικά πράγματα σε 3 διαφορετικούς χώρους, αλλά εντελώς διαφορετικά. Άλλο πράγμα στο Σφαίρα. Άλλο πράγμα το πρωινό στο Σαββατοκύριακο στον Α και άλλο πράγμα στον Όαση. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο παθαίνω ένα. Ούτε ηθοποιός να είσαι. Ναι, τρεις διαφορετικούς ρόλους. Ναι, εντάξει, εμείς νομίζω ότι βάζουμε και λίγο. Εντάξει, τώρα ενημέρωση δεν βάζουμε ακριβώς, αλλά τέλος πάντων έχουμε και εμείς τις πινελιές μας. Οπότε. Ναι, έχουμε. Γιατί είσαι μια εκπομπή η οποία συνήθως κάτι γίνεται την προηγούμενη εβδομάδα, που πρέπει να σχολιαστεί το Σαββατοκύριακο, είτε είναι, έχει πολιτικές προεκτάσεις, είτε είναι gossip, είτε είναι. Πάντα έχει πάθει λίγο. Δημήτρη, εσύ είσαι στη φάση του να ενημερώνεσαι για οτιδήποτε συμβαίνει, ας πούμε, στον τόπο ή. Γιατί αυτό το έχω και απορία. Ήξερα εγώ όταν δεν γίνονταν μέσα στην καλή χαρά. Εγώ στο μυαλό μου να φεύγεις να πηγαίνεις στα Καλάβρητα. Έχεις σπίτι στα Καλάβρητα, γι' αυτό το λέω και του αρέσει πολύ το σκι, το βουνό. Λοιπόν, και να φεύγεις και να επιστρέφεις τύπου Παρασκευή. Κοίτα, θα σου πω, εμένα μου αρέσει γενικά, επειδή έχω σπουδάσει και το οικονομικό κομμάτι, μου αρέσει πάρα πολύ να παρατηρώ τι συμβαίνει. Κάνει έτσι, δηλαδή. Έτσι μας συστήθηκε, ξέρεις. Είχε έρθει σε εισαγωγικά για ένα δοκιμαστικό τεστ στον αέρα του μέσα στην καλή χαρά, μαζί με κάποια άλλα αγόρια.
Λοιπόν, και τότε είχε έρθει με το χέρι μπαταρισμένο. Θυμάσαι, είχα μέχρι εδώ σπασμένο χέρι. Σπασμένο χέρι. Είχε έρθει και κάτσε δίπλα μου κιόλας. Μόνο ότι κάτσε δίπλα μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, και άρχισε να μας λέει και μας έλεγε για το κάθε παιδί, ξέρεις και τα λοιπά, τι έχει κάνει. Και μας είπε ότι έχει σπουδάσει οικονομικά. Έχω τελειώσει δείξη επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και έχω κάνει μεταπτυχιακό στα ναυτιλιακά. Μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω. Βασικά για όλους τους οικονομολόγους, βέβαια, αν δεν εμπλέκεσαι σε αυτό, είναι μια τεράστια μορφή εμπειρίας αυτό που συμβαίνει, διότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και είναι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρεις πού θα καταλήξει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να το παρατηρήσεις. Mm-hmm. Το παρακολουθώ, βέβαια, βλέπω ότι, από όσο μπορώ να καταλάβω κιόλας, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πού πηγαίνει, από πού ξεκίνησε και πού θα καταλήξει, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το παρατηρείς. Τώρα, όσον αφορά τόσο το κομμάτι του lifestyle, δεν είμαι τόσο ενημερωμένος, η αλήθεια είναι. Δεν ήμουν ποτέ τόσο ενημερωμένος. Όσο είμαι βέβαια στην εκπομπή, έχει αρχίσει και μου ξυπνάνε κάποια έτσι. Εννοείς ποιος τα έχει με ποια και τα λοιπά. Ναι, έτσι, αυτά δεν θα το κυνηγήσω να τα μάθω. Αλλά το τι συμβαίνει γύρω μου όσον αφορά το οικονομικό, το πολιτικό και γενικά θέματα που αφορούν πιο σοβαρά κομμάτια, η αλήθεια είναι ότι ενημερώνομαι, ναι. Είναι. Όλο και πιο κοντά στην εξομολόγηση είμαστε, όλο και πιο κοντά. Κάντε λίγη υπομονή, σε λίγο επιστρέφουμε. Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε μαζί με αυτά τα δύο τα μπουμπούκια. Είμαστε πραγματικά μέσα στην καλή χαρά σήμερα, απόψε το βράδυ. Οκ, okay, at night με το Δημητράκη, είδες, εσένα έβαλα τώρα πρώτο. Ναι, 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 και το Βασιλάκη. Αυτά είναι. Δρυμούς Λαγιόπουλος, να τώρα, έλα, καταλή Βασιλάκη. Έχει εντέρδει έτσι πολύ πολύ κοντά. Λοιπόν, πώς βλέπετε την τηλεοπτική πραγματικότητα σήμερα, πώς τη βιώνετε, πώς είναι η τηλεόραση, θέλω να πεις εσύ Βασίλη πρώτα. Που γενικά υπάρχει και στη τηλεόραση τόσα χρόνια. Χειρότερη χρονιά, δεν θυμάμαι. Πότε πρώτο βγήκε στην Ελένη, δεν ξεκίνησε στη τηλεόραση. Θα πρέπει να ήταν κοντά στο 2000, λίγο νωρίτερα, λίγο πιο πρωτά. Άρα μια δεκαετία την έχει σίγουρα, εγώ εκεί ήθελα να καταλάβω. Έτσι. Ναι, η Ελένη ήταν τότε στον Αντένα. Αντένα ήταν η Ελένη, το θυμάμαι. Στον Αντένα. Τέτοια ζώρικη χρονιά δεν έχω ξανά, ούτε δεν είχα υποψιαστεί ότι η τηλεόραση μπορεί να έρθει σε αυτό το σημείο. Η φετινή, λες, έτσι. Η φετινή. Είναι μακράν η χειρότερη χρονιά. Είναι καλά, από οικονομική άποψη δεν το συζητάμε. Έτσι είναι όλα πεσμένα. Αλλά δεν υπάρχει, επειδή νομίζω υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, οι άνθρωποι δεν έχουν και διάθεση να κάνουν πράγματα, να σκεφτούν νέα κόνσεπτ, να πάνε στη δουλειά τους πιο οργανωμένα. Να το εξελίξουν. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει καμία τρομακτική όρεξη. Δηλαδή είναι ένα πράγμα του στυλ ότι ας περάσει αυτή τη χρονιά, να δούμε τι γίνεται, mm-hmm. να τη βγάλουμε καθαρή και αργότερα κοιτάμε. Όταν ξέρεις, σου ξημερώνει με λίγα λόγια. Ναι, έτσι. Και δεν υπάρχει και ανάγκη για δημιουργία. Δηλαδή δεν βλέπω έτσι, έναν οργασμό εργασίας και δημιουργίας. Είναι αντί να τη βγάλουμε και φέτος. Ας κάνουμε πράγματα ωραία, καινούργια, δυναμικά. Mm-hmm. Υπάρχει μια στασιμότητα. Δημήτρη. Εγώ δεν έχω εμπειρία προηγουμένως. Εντάξει, έχω ενός χρόνου εμπειρία. Ένας χρόνος, ναι, ενός χρόνου. Αλλά τις καλές χρυσές εποχές τηλεόρασης, όπως τις ονομάζετε και εσείς που ήσασταν και πιο παλιά, δεν τις έχω βιώσει. Έχω βιώσει βέβαια ένα παράλληλο σύμπαν στο modeling και μπορώ να δω την πορεία του modeling όλα αυτά τα χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι είναι απογοητευτική. Που εν μέρει... Τη χρυσή εποχή του modeling την πρόλαβε εσύ, γιατί λένε ότι η χρυσή εποχή έχει περάσει ήδη. Τη χρυσή δεν την πέρασε, το 90s. Τα 90s ήταν το modeling. Ναι. Εγώ έζησα αρχές 2000, δηλαδή 3-4 χρόνια το πρόλαβα. Πρόλαβα πολύ καλά στο εξωτερικό εγώ αυτό το κομμάτι. Uh-huh. Το θέμα είναι ότι βέβαια επειδή και τα δύο στηρίζονται στο θέμα της διαφήμισης και η διαφήμιση έχει πέσει όπως ξέρουμε πάρα πολύ, φαντάζομαι ότι έχουν μια παράλληλη πορεία. Δεν μπορώ να πω ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο προς Θεού, εντάξει. Αλλά βιώνω πάρα πολύ έντονα αυτή την αβεβαιότητα. Αυτό που είπε και ο Βασίλης πριν. Δουλειές κάνεις στο modeling ακόμα ή όχι? Κάνω, αλλά είναι τόσο part-time που δεν καν δεν το βάζεις ότι κάνω modeling. Δηλαδή. Είναι σαν να είναι hobby δηλαδή. Ακριβώς. Οι δουλειές στο modeling έχουν πέσει. Εγώ κάνω λιγότερες τώρα. Εκεί που ήμουν αφούλα, α πούμε. Τις πήρα όλες για αυτό. Τώρα κάνω λιγότερες στο modeling. Μεγάλες ρε Βασίλη. Μόνο γυμνές μου ζητάνε τώρα. Παλιά δηλαδή. Βασίλη, εγώ προτείνω να ρίξεις λίγο το κασέ σου, γιατί είσαι πολύ αψηλά εμβόμενο στο modeling και να δεις τι έχει να γίνει. Θα τις φας όλες του Λαγιόπουλου. Έχει ζήσει καλές εποχές. Δεν μπορεί να πέσει το κασέ, φίλε, γιατί θέλουμε χρήματα για γυμναστική, ντύσιμο, σολάριουμ, συντήρηση. Τα έξοδα είναι πολλά, δεν πέφτουν αυτά. Αν υποθέσουμε
Ότι δεν υπάρχει το μέσα στην καλή χαρά. Εντάξει. Ναι. Και, ή μάλλον τέλος πάντων ότι του χρόνου σας λένε δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή, αλλά μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Να εμφανιστείτε σε κάποια άλλη τηλεοπτική εκπομπή. Δεν χρειάζεται να υπάρχει τώρα να μου πείτε ότι θα πάω, ξέρω εγώ, π.χ. στην τάδε εκπομπή. Θέλω να καταλάβω τι άλλο θα θέλατε να κάνετε. Αν σας έλεγαν δηλαδή ότι μπορείς να κάνεις κάτι άλλο τηλεοπτικό, εκτός από το μέσα στην καλή χαρά. Πες. Σε τι εκπομπή μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ μία εκπομπή που να μπορείς να προωθείς τον εναλλακτικό τουρισμό στη χώρα μας. Δηλαδή, να κάνεις ταξίδια. Ναι, θα μου άρεσε πάρα πολύ ένα ταξιδιωτικό. Βέβαια, από ό,τι ξέρω, είναι και πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Ο Αμυράς στην ΕΝΤΕ το έκανε αυτό. Ναι. Ναι, προωθεί μέρη τα οποία μπορείς να επισκεφτείς στην Ελλάδα και τόπους που είναι όμορφοι στην πατρίδα μας. Λοιπόν. Θα ήθελα να μπορούσα να το συνδυάσω αυτό με τον τουρισμό ταυτόχρονα. Δηλαδή, να μπορείς να πας σε ένα μέρος να μην δεις μόνο τη φύση, να ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις εκεί, ας πούμε, υπασία. Μπορείς να κάνεις ράφτινγκ, μπορείς να κάνεις και αθλητισμό μαζί, mm-hmm. δηλαδή. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και προσωπικά, θα ήθελα να μπορώ να το προωθήσω. Και επειδή η χώρα μας είναι χώρα η οποία μπορείς να ζήσεις και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, είναι πάρα πολύ. Ευτυχώς ζούμε σε μια τέτοια χώρα. Είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορείς και να το προωθήσεις αυτό. Οκ. Okay. Μπίλι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή η οποία να λέει στον αέρα αυτό ακριβώς που σκέφτεται ο κόσμος. Δηλαδή να είναι μια εκπομπή η οποία στην ουσία να μην έχει κανένα επίπεδο λογοκρισίας. Θα πρέπει λοιπόν να βγει μετά τα μεσάνυχτα να το κρατούμενο. Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Να είναι αρκετά αθυρόστομη, να είναι κεφαλοκρατική, αν θέλεις, και σεξιστική. Να είναι ένα πράγμα καρικατούρα. Δηλαδή να μην είναι μια εκπομπή η οποία έχει περιορισμούς με την έννοια του ότι μας βλέπει ένα κοινό το οποίο είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι κάπως αθιχτή κτλ. Να είναι ένα. Σε κομμάτι πολιτικό ή σε κομμάτι ψυχολογικό. Στα πάντα. Στα πάντα. Οτιδήποτε μπορείς να σατιρήσεις και οτιδήποτε μπορείς να μπορεί να λειτουργήσει ως μία βελόνα στα πλευρά σου, να τσιγκλάει, ας πούμε, και να. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λίγο η αρβίλα, κάτι... δηλαδή, έτσι ναι, όπως μου το λες. Αλλά και ακόμα πιο ακραίο. Και τα παιδιά στο ράδιο Αρβίλα έχουν πετύχει κάτι πολύ καλό, το οποίο το είχαν πριν βγουν στον αέρα, φαντάζομαι. Ήταν μια πολύ ωραία παρέα, η οποία έχει κοινούς κώδικες και κάθονται, όπως καθόμαστε εμείς εδώ, σε ένα τραπέζι, σε ένα πάνελ και κάνουν την πλάκα τους. Mm-hmm. Έχουν μια πολύ καλή ομάδα η οποία υποστηρίζει. Του φτιάχνει εξαιρετικά βίντεο. Απίστευτα βίντεο. Απίστευτα βίντεο, έτσι. Και από εκεί και πέρα κάνουν την πλάκα τους. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις τηλεόραση. Να βρεις 3-4 άτομα που να είναι ομάδα πριν, αλλά να μπορούν να λειτουργούν και ως ομάδα μπροστά. Mm-hmm. Γιατί πολλές παρέες υπάρχουν, δεν πάνε να πει είμαστε μια παρέα, θα κάνουμε μια κουμπί και θα σκίσουμε. Και βέβαια. Να βγει και με φυσικό τρόπο, χωρίς ανταγωνισμό, χωρίς. Είναι πολύ ωραίο. Και του ζηλεύω πάρα πολλές φορές έχω ζηλέψει. Δηλαδή, ποιο τρελαθώ να λέει. Πού είναι, να μην είχαμε άλλους τρεις, ρε γαμώτο, να κάνει μια τέτοια εκπομπή ωραία και άρα, να περνάγαμε καλά. Άρα κάτι σατυρικό θέλεις να κάνεις, περίπου σαν αυτό, ας πούμε. Ναι, έτσι, ναι, ένα ναι, βραδινό ναι. Που να μπορείς να είσαι άνετος και να λες ό,τι γουστάρεις. Πάρα πολύ θα μου άρεσε αυτό το πράγμα. Γιατί θέλω να μην κάνω πράγματα τα οποία περνάνε από ένα φίλτρο και. Γιατί το έχει αυτό η τηλεόραση στις περισσότερες εκπομπές. Ότι μας βλέπουν αυτοί, μη βγούμε αυτά τα πλαίσια. Καλό να κινηθούμε εκεί πέρα. Σαν θεματολογία όμως, όχι σαν το τι θα πω, είναι η θεματολογία εννοείς. Ναι, και στο τι θα πεις ναι. Και πώς θα εκφραστείς για να θέλεις. Δηλαδή, αν θέλεις να ρίξεις ένα πινελίκι, να έχεις την ευκαιρία να το κάνεις. Όχι να βρεις για να βρεις, να βρεις επειδή υπάρχει ουσία σε αυτό το πράγμα που θέλεις να πεις. Ελπίζω ότι αυτή την ειλικρίνεια που θέλεις να βγάζεις μετά τα μεσάνυχτα, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε εμείς μετά τα μεσάνυχτα, να τη βγάλεις και μόλις επιστρέψουμε, γιατί θα σας βάλω και τους δύο, σαμπαράκι γλυκό που είστε, μέσα στο εξομολογητήριο. Και ειλικρινά, σε ό,τι σας ρωτήσω. Σκύψε ευλογημένη! Σκύψε ευλογημένη! Σε ό,τι σας ρωτήσω, θέλω να είσαστε 100% ειλικρινείς. Παρακαλώ. Τα δυο καυτά αγόρια βρίσκονται πλέον στο εξομολογητήριο. Θέλω να σας θυμίσω, όπως παίζουμε εδώ το παιχνίδι μας, την εξομολόγησή μας, θα σας κάνω 10 ερωτήσεις. Θέλω να είστε πάρα πολύ ειλικρινοί. Σας κρίνουμε για την ειλικρίνειά σας και όχι για τις πράξεις σας, τέκνα μου. Εντάξει. Τέκνα μου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ναι, πάτε. Σας θέλω γρήγορους. Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι είναι καλύτερο από το σεξ. Εύκολο. Ποιος απαντάει. Και οι δύο, πείτε. Α, εγώ θα απαντάς πρώτα εσύ και μετά εγώ. Έγινε. Λοιπόν, για μένα είναι ξεκάθαρο. Το snowboard. Καλύτερο από το σεξ. Ωραία. Εννοείται. Ωραία, Βασίλη. Το σεξ με πολλές παρτενέρ. Ταυτόχρονα. Καλύτερο από το σεξ. Το απλό. Εντάξει, ειλικρινής και οι δύο. Το περίμενα για το snowboard εδώ λίγο Λαγιόπουλος.
Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, να σκεφτείτε και να μου πείτε ποια είναι αυτή τη στιγμή η πιο ωραία γκόμενα στην ελληνική τηλεόραση. Θες να το πούμε μαζί? Όχι, γιατί η ίδια είναι. Θα πούμε την ίδια. Τι λέτε, φίλε, θα πούμε την ίδια. Έλεγε, λες εσύ. Όποιον Έλληνα και να ρωτήσει, το ίδιο θα σου πει. Πες εσύ. Εγώ, για μένα είναι η Δούκισσα. Ξεκάθαρα. Ποια Δούκισσα? Δόξα νομικού. Ναι. Ποια Δούκισσα? Για μένα η Έλληνα Παπαβασιλείου, Φάτινα. Συγγνώμη, εσύ τώρα λες Παπαβασιλείου επειδή είναι δίπλα σου. Όχι, ρε. Τι. Το εννοείς? Ναι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ από τη Δούκισσα η Έλληνα. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι πιο ωραία. Συμφωνώ. Ναι, ρε παιδί μου, είναι πιο ωραία. Τι συμφωνείς, τι Δούκισσα είπες? Συμφωνώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Αλλά δεν είναι το γούστο, κατάλαβα. Όχι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι η πιο ωραία αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Η Έλληνα θεωρώ ότι είναι πιο ωραία γκόμενα στην ελληνική τηλεόραση. Ωραία, ναι. Γκόμενα, τώρα δεν μιλάω από την γκόμενα, εντάξει, εγώ δεν μιλάω έτσι. Χαλάρωσε. Γκόμενα. Εσύ είσαι μια ζωή η πιο ωραία γκόμενα στην ελληνική τηλεόραση. Βάλε παραπάνω, έχει εφέ. Και εσύ τη Δούκισσα, το δέχομαι. Ωραία. Έτσι, δυνατά! Λοιπόν, είσαστε και οι δύο σε μία σχέση. Ο Βασιλάκης είναι παντρεμένος. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο Δήμητρης έχει κάποια σχέση. Το έχεις πει και στον άρα της εκπομπής, λέω κάτι εγώ. Δεν το έχω πει εγώ. Η σχέση πει εσείς. Και εσύ όμως δεν το έχεις διαψεύσει. Το οποίο ισχύει, λοιπόν. Δεν ισχύει. Παντόφλα, παντόφλα άγρια. Όχι, να μας πεις, άμα δεν ισχύει, να πούμε ότι δεν είσαι σε σχέση. Να ξέρουμε τι λέμε. Ισχύει. Είναι σχέση. Λοιπόν, θέλω να πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο σας ελάττωμα. Σύμφωνα με το έτονο σας εμείς. Λοιπόν, εγώ το ελάττωμα που έχω, ας σου πω, κοίτα, στη συγκεκριμένη σχέση επειδή δεν είναι και πολύ μεγάλη σε διάρκεια, οπότε δεν έχω καταφέρει να βγάλω ακόμα τα κουσούρια μου. Καλά, κάποιους μήνες δεν είναι αυτή η σχέση, ναι, τα κουσούρια βγαίνουν. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, απλά αυτό που ξέρω ότι εγώ τι έχω είναι ότι γενικά επειδή μου άρεσαν πολύ να έχω χρόνο για τον εαυτό μου, ζητάω χρόνο για τον εαυτό μου, βρίσκομαι πάρα πολλές φορές μακριά. Τι σημαίνει χρόνο για τον εαυτό μου? Αυτό δεν το έχω καταλάβει, για να μου ειλικρινείς. Κοίτα, γενικά, χωρίς να λέω ότι δεν σε θέλω μαζί μου, ναι. Αυτό που... Σε θέλω μαζί μου, αλλά βάλω τον μπουλο λίγο. Αλλά 2 με 3, 4 με 5. Αλλά ξέρεις κάτι, θα βρεθώ για καφέ με τον Κώστα, τον Βασίλη, τον Μιχάλη, τον Γιώργο, τον Θέμη, δεν ξέρω και εγώ. Τι να δω τα φιλαράκια μου μία. Όχι, αυτό γενικά θεωρώ ότι πρέπει και οι δύο να έχουμε χρόνο. Δηλαδή αυτό που ζητάω, αυτό δίνω κιόλας. Δηλαδή δεν το... Υποχρεωτικά όμως. Αγάπη μου, πάρ' τον μπούλο υποχρεωτικά. Εννοώ άμα μου το ζητήσει και η ίδια, ρε. Ενώ άμα μου το ζητήσει και η ίδια. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή που εσύ μπορείς να σου πει. Δημήτρη, να πάρ' τον μπούλο. Να σου πει, ξέρεις κάτι, θα θέλω να βγω με την τάδε, θέλω να πάω από το ταξίδι, θέλω να πάω αυτό και το άλλο. Θα τη πω βεβαίω να πα και να γυρίσει να μαζί σου. Πολύ ωραία, μπράβο. Συγγνώμη, γιατί όχι σε φροντίδι ο Δημήτρης, ήταν ειλικρινής, γιατί έτσι το κάνει όντως ο Δημήτρης αυτό. Ναι, όχι, ήταν ειλικρινής, έτσι κάνει ο Δημήτρης. Δηλαδή, πάντα. Καταρχάς, εγώ νόμιζα ότι θα της πεις, συγγνώμη, έχει ρίξει αφράτο χιονάκι αυτή τη στιγμή στο καϊμάκι, αλλά και θα λείψω για τρεις μέρες. Αυτό το ξέρει. Εντάξει, βέβαια, εγώ δεν έχω πει ποτέ. Μην έρθεις. Δηλαδή, πάντα θα πω ότι ξέρεις κάτι. Ναι, δεν καλείς όπως κιόλας. Έλα να πάω. Έλα. Αγάπη μου, θα πάω με τους φίλους μου για σκι. Άμα θέλεις, έλα. Καλύτερα να μην έρθεις. Θα είμαστε 10 άτομα, άντρες. Θα περάσουμε τόσο ωραία, δηλαδή θα συζητάμε όλη την ώρα για ποδόσφαιρο. Θα ρευόμαστε, θα τσαμολάμε έτσι, αντρικά πράγματα να κάνουμε. Έλα. Κατάλαβα. Βασίλη, εσύ τι κάνεις? Εμένα η γυναίκα μου λέει ότι είμαι γκρινιάρης και απεσιόδοξος και μουρτζούφλης καμιά φορά. Και είναι αλήθεια, το αναγνωρίζω, αλλά τι να κάνω, δεν γίνεται να είμαι συνέχεια μέσα στην καλή χαρά. Μου βγαίνει και εμένα. Είσαι 2 φορές την εβδομάδα, εντάξει. Μου βγαίνει και μια φορά καμιά. Το θέμα είναι να μην είσαι συνέχεια, έτσι. Αν είσαι στην πλειοψηφία, δεν είσαι έτσι. Είμαι μουρτζούλη ορισμένε φορέ. Σε σημείο που βαριέμαι και εγώ τον εαυτό μου και λέω, άντε ρε βλάκα, πώς είσαι έτσι τώρα. Ή κούλαρε λίγο, αλλά το έχω καμιά φορά αυτό. Ωραία, δεκτό. Δεκτό και για του δύο νομίζω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάτε σε μια γυναίκα. Ναι, λοιπόν, εγώ αυτό που κοιτάζω, δεν ξέρω, περιμένεις να σου πούμε κάτι εμφανισιακά, δηλαδή, κάποιο χαρακτηριστικό. Συνήθως, άμα δεις μια γυναίκα για πρώτη φορά, δεν θα μου πεις ότι κοιτάς το χαρακτήρα, γιατί ο χαρακτήρας δεν φαίνεται. Τον εγκέφαλο. Αλλά κοιτάζω. Τον εγκέφαλο. Ναι, γιατί ξέρεις, έχω και ακτίνα χ στο μάτι. Μέσα. Όχι, κοίτα, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να κοιτάζω να παρατηρώ τη γυναίκα. Και μου αρέσει να την παρατηρώ και να παρατηρώ πώς κινείται. Δηλαδή, αυτό που θα κοιτάξω, εντάξει. Αναλόγως τι θες κιόλας να κάνεις, έτσι. Ναι. Παίζει ρόλο και αυτό. Αν δεν την πλησιάζεις πιο σοβαρά,
θα κοιτάξεις άλλα πράγματα. Θες να την πλησιάσεις λιγότερο σοβαρά, θα κοιτάξεις άλλα πράγματα. Ρε παιδάκι μου, έρχεται μια γυναίκα και σου λέει γεια σου. Δεν θέλω να την πλησιάσεις εσύ. Τι θα κοιτάξεις για πρώτη φορά. Για να δω αν μου αρέσει. Γεια σου Δημήτρη. Τι κοιτάς πρώτα επάνω μου. Μην κάνεις ανάλυση τώρα. Αυτό είναι εξής. Κάτι που το κάνεις και χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ναι, κοίτα, για να με τραβήξει μια γυναίκα, ουσιαστικά αυτό θέλω να πούμε. Θα πρέπει να έχει πρώτον μία αλυσίδα τεράστια. Θα πρέπει να έχει να ξέρει να κινείται στο χώρο. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ να την δω να κινείται σωστά. Γιατί από αυτό μπορώ να καταλάβω για το χαρακτήρα της πάρα πολλά πράγματα. Τι να κινείται ο Spider-Man είναι. Ναι, ρε παιδάκι, τι απάντηση είναι αυτή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα μου αρέσει οι κινήσεις της, ναι, να αφήνει ρε παιδί μου το στίγμα. Δηλαδή, μπορεί να δει μια γυναίκα να κινείται λίγο. Δεν θα κοιτάξει, παιδάκι μου, στήθος ή οπίσθια. Ή χαμόγελο. Αυτά θα τα κοιτάξει σε δεύτερη μοίρα. Σε δεύτερη. Ναι, γι' αυτό σου λέω ανάλογα τι χρήση θες να κάνεις της γνωριμίας αυτής. Κατάλαβες, άμα θες να κάνεις πρόχειρη χρήση της γνωριμίας. Ξεπέτα δηλαδή, ναι. Ναι, θα κοιτάξεις, ναι, αυτοκατευθείαν θα πας. Μπράβο, εδώ, θα εδώ, πας, εδώ, ναι, 3-4 το πρώτο πράγμα θέλω. Θέλω, αυτό είναι η ερώτηση, το πρώτο πράγμα πες μου. Ξέρω εγώ. Και αυτό σου λέω, δηλαδή, άμα θέλω να κάνω πρόχειρη χρήση θα κοιτάξω το σώμα κατευθείαν. Χράκ, θα πω το σώμα, να είναι ωραία φιγούρα, πάμε, φύγαμε. Φύγαμε. Τι να σου πω δηλαδή. Βασίλη. Άμα θέλω να κάνω πρόχειρη χρήση λέει. Ναι, τι πώς να το πω δηλαδή. Αρπαχτή, αρπαχτή, one and stand. Πρόχειρη χρήση λέει. Ναι, πρόχειρη χρήση. Δρεμούση. Λοιπόν, εγώ κοιτάζω ό,τι προεξέχει. Ό,τι εξέχει, αυτό είναι το οποίο. Στις γυναίκες πάντα. Στις γυναίκες ρώτησα, δεν ρώτησα για άντρα. Αν είναι μπροστά, ναι, πίσω, εξαρτάται τις καμπύλες κυρίως. Τις πίσω, τις μπρος. Κοίτα, μικρότερος, μπρος. Τώρα έχω γίνει πιο σοφός. Πιο σοφός, έχω γίνει οριμάσει πλέον, έχω γίνει υπεύθυνος και κοιτάω πίσω. Αυτή είναι η απάντηση, ρε φίλε. Όχι τον άλλο δίπλα σου μας αυτό, που την κοιτάζω και τη χρήση και δεν ξέρω και εγώ τι. Ο Μπιλ όμως μιλάει για συγκεκριμένη χρήση. Δεν μιλάει για πρόχειρη χρήση. Δεν κάτσαμε τώρα το τέτοιο να κάνουμε διατριβή τώρα και τα λοιπά. Τι είναι που μιλάει μια γυναίκα. Πάντα εμπεριστατωμένα μιλάω. Ναι, καλά, καλά, καλά. Δεν άκουσα. Έτσι, για το Λαγιόπουλο φαντάζομαι ότι πήγαινε αυτό, έτσι. Εννοείται. Όχι για το Δρυμώσει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, ναι, και θέλω ειλικρίνεια, βέβαια, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Μία εκπομπή την οποία δεν μπορείτε να δείτε με τίποτα. Το χειρότερο πράγμα που υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Τι είπες ρε φίλε τώρα, τι ερώτηση είναι αυτή. Και θέλω να είστε ειλικρινείς. Και μην άκουσα καμιά μπουρδα, δεν βλέπω πολύ τηλεόραση. Το χειρότερο πράγμα που υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Πω, τι είπες τώρα. Εγώ έχω βαρεθεί ρε παιδιά, βλέπω αυτά τηλεμάρκετινγκ. Αυτά δηλαδή δεν μπορώ. Δεν θέλετε μωρέ αυτό εκπομπή, γι' αυτό παίζει μεσάνη. Αυτό παίζει αργά ξημερώματα το τηλεμάρκετινγκ, εντάξει, συνήθως κοιμάσαι. Κοίτα να σου πω κάτι, εμένα πολλά δεν μου αρέσουν, αλλά θα κάτσω για να γελάσω. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ τρας, μπορεί να κάτσω και να τα δω για να γελάσω. Οπότε, μια εκπομπή, ας πούμε, τύπου Πετρίδης. Εντάξει, τώρα ξέρεις. Εντάξει. Οκ, το δέχομαι αυτό σαν απάντηση. Γιατί μου λες κάποια εκπομπή. Εσύ, Βασίλη. Εγώ νομίζω το χειρότερό μου είναι και ήταν και πάντα αυτά τα ελληνικά σίριαλ. Τα οποία είτε τα δεις τώρα, είτε μετά από ένα μήνα, είτε μετά από τρεις μήνες, δεν έχεις χάσει καθόλου. Καθόλου. Αυτά είναι τα καθημερινά. Ναι, σαπουνόπερς. Ναι, αυτό. Δεν έχεις χάσει τίποτα. Δηλαδή, πάντα είναι ένας που τα έχει με μια γκόμενα η οποία τον κερατώνει, γι' αυτό τα έχει μια φίλη της που είχε ένα άρρωστο παιδί, που έχει πεθάνει ο πατέρας του, το οποίο ματζανάκι πουλάει ναρκωτικά, που είναι ένας φλεγμένος πολιτικός. Όπου και να το πιάσει, συνέχεια έχει. Ξέρεις ότι εντάξει. Αυτή είναι, ας πούμε, εξόλυση προόλης. Τελείωσε για 350 επεισόδια. Αν σε άκουγε τώρα, να τα λέγατε, σε αυτό φαντάζομαι μπαίνει και το είναι στιγμές και το κλεμμένα όνειρα. Όλα αυτά δεν τα μπορώ. Λοιπόν, αν σε άκουγε να τα λέει, τώρα θα βάζει τα κλάματα που τη φύγει μια καθημερινή μου αγαπημένη συνήθεια. Μπορούμε να τη το πούμε το Σαββατοκύριακο. Ναι, θα πάθει σοκ. Για την αγαπημένη τη σαπουνόπερα. Ναι, εντάξει, το πούμε και κατηδίαν, δεν τρέχει τίποτα. Απλώ δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Οι διάλογοι του νομίζω είναι για χαζού ανθρώπου. Λοιπόν, οκ, okay, τις καθημερινές σειρές τέλος πάντων, εντάξει, αυτού του είδους. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα ένα χούισα σε σχέση με τις γυναίκες. Κάτι που δεν θέλετε με τίποτα να έχει σύντροφό σας. Ναι. Να έχει. Εγώ ξέρω, γιατί είμαι εμπειρός. Εγώ δεν θέλω να έχει αυτό που με αποκρούει δηλαδή, που θα με κάνει από... Ναι. Είναι τα... Τριχοφία. Εντάξει, τριχοφία, εντάξει, αυτό...
Κοίταξε, να σου πω τι γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να το αποτρέψει. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αποτρέψει. Τώρα, άμα έχει τριχοφία το θέμα, να μην περιποιείται. Γιατί μπορεί να σκάσει τώρα να μην ξαναπάει. Μπορεί να σκάσει τώρα μια σεσιόν. Έλα, πλάκα κάνω, συγγνώμη. Κοίτα, τριχοφία, άμα δεν το αντιμετωπίζει, δηλαδή να πέντε έξω, okay, έχω έντονη τρίχα, αλλά ταξιρίζομαι πιο πολύ. Ναι, οκ, okay, εκεί σηκώσει. Είναι ένα λάθος. Σηκώ τη μασκάρη και βγει ο θάμνος από κάτω. Ναι, παιδί μου, σου... ξέρεις κάτι, έχω τριχοφία, τι έχεις τριχοφία, δηλαδή άμα τα αφήσεις και γίνει τόσο, έχεις τριχοφία, δηλαδή. Έλα, εντάξει, έλα, κακώς εγώ το είπα αυτό, ναι. Έλα. Εγώ δεν μου αρέσουν τα νύχια στα πόδια, μα είναι απεριποίητα και στα χέρια, δηλαδή στην γυναίκα είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Άμα τα τρώει στα χέρια ειδικά. Και να τα, εντάξει, να τα, εγώ δεν μπορώ να δω, κοίτα, γυναίκα και άντρα, αλλά γυναίκα, ναι, που θα δω με φαγωμένα νύχια τρελαίνομαι. Κοίτα, μπορεί να τα τρώει, αλλά μην τα τρώξεις με αυτό που το κάνει μέχρι εδώ. Δηλαδή, και δεν έχεις, λες, να ξυστώ και ψάχνεις να βρεις κάτι να ξυθεί, να ξυστείς. Να τα τρώει ανάλογα με τη χρήση. Ναι, ανάλογα. Α, ναι. Έτσι, να σου πω, το Σάββατο το Βασίλη, θυμίστε να το λέμε στον αέρα, ανάλογα με τη χρήση. Ανάλογα με τη χρήση. Θα το κολλάμε αυτό πάντα. Λοιπόν, ωραία, Βασίλη. Εμένα δεν μου αρέσουν οι γυναίκες οι οποίες νομίζουν ότι είναι, ή και μπορεί να είναι, αλλά δεν θέλουν να το δείχνουν. Πάρα πολύ σπουδαίες, πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ από κάτι, πάρα πολύ μορφωμένες. Κάποιες, οι γυναίκες οι οποίες δείχνουν παραπάνω από αυτό που είναι ή και δείχνουν πάρα πολύ υπερτονισμένα αυτό το οποίο είναι, δηλαδή. Μια υπερβολική αυτοπεποίθηση. Ναι, ένα πράγμα το ότι, ας πούμε, λίγο έπαρση. Ναι, ναι, αυτό. Όχι, λίγο, πολύ. Λίγη έπαρση δεν θεωρώ κακό πράγμα, αλλά την πολύ έπαρση, που συνήθως είναι τεράστια ανασφάλεια και κρύβει από κάτω πολλά πράγματα, νομίζω. Είναι το αντίθετο αυτό που δείχνει. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Μάλιστα. Και η τριχοφία, βέβαια, που ο συνάδελφος εδώ. Ειλικρινής μου φάνηκε, κατάλαβα να ακούσεις ώρα. Σκεφτείτε γρήγορα και πείτε μου μία εξάρτησή σας. Μία εξάρτηση. Α, ναι, εγώ την έχω βρει. Ναι. Να απαντήσω πάλι το ίδιο. Ναι. Το snowboard. Εντάξει, άντε, να το δεχτώ, ρε παιδί, μα αφού έχει κόλλημα. Τι να κάνουμε. Έχω αρρώστια, παιδιά, εντάξει, δεν γίνεται με αυτό το πράγμα. Είναι... Ωραία, τι να σε κάνουμε, είναι η αλήθεια. Ωραία, Βασίλη. Το ίντερνετ. Έτσι και μπλέξω και δεν έρθει η πολύ να με τραβήξει από το γιακά, από το λαιμό, να μου πάρει την καρέκλα, να κλείσει το γενικό, να κλείσει τον υπολογιστή, δεν μπορεί να με σηκώθω καθόλου. Και τα video games. Το καλοκαίρι που δεν έχω δουλειά, δηλαδή. Μπορεί όλοι να πηγαίνουν για μπάνιο, να κάνουν ό,τι θέλουν και εγώ να κάθομαι 15-20 ώρες στο καναπέ και να παίζω video game. Ευτυχώς που δεν έχεις αγοράκι, γιατί αν είχες αγοράκι θα γινόταν χαμός στο σπίτι, θα παίζατε πατέρας και γιος. Ναι, έχει μπλέξει τώρα με το κινητό. Θα τη μάθω την κόρη μου να παίζουν video game. Ναι, καλά, και τα κόρια παίζουν, εννοείται, αλλά τα κόρια ρε παιδί μου νομίζω πιο πολύ, με αυτή την έννοια το λέω. Θα παίζουμε. Ωραία, μια χαρά. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά που έχετε κάνει όταν ήσασταν σε μία σχέση. Εσύ, Βασίλη, εντάξει, μην πεις τώρα για το γάμο σου, προς Θεού, θα πεις για μία όταν ήσουν ελεύθερος. Δηλαδή, να κοιτάξετε το κινητό της κοπέλας σας, να βάλετε να την παρακολουθήσει κάποιος ή εσείς, ξέρεις, κάποια φίλη, δεν ξέρω και εγώ τι, οτιδήποτε. Θες να σου πω κάτι, γιατί δεν ξέρω αν να ακουστεί... Δεν έχω κάνει κατηνιά. Ναι, δεν έχω κάνει κατηνιά. Δηλαδή, είναι αυτό που συχαίνομαι, την κατηνιά, τη συχαίνομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα με. Δηλαδή, πιστεύω αν είχα να διαλέξω να πεθάνω να κάνω κατηνιά, μπορεί να έλεγα άντε να πεθάνω. Δηλαδή. Ρε αγόρι μου γλυκό, να συμφωνήσω μαζί σου. Απλά, αν είσαι με μια κοπέλα, σου λέω παράδειγμα, και υποψιάζεσαι ότι κάτι συμβαίνει, ναι, αναγκαστικά μπορεί να κάνεις κατηνιά απλά για να μάθεις την αλήθεια. Όχι. Ή θα την ρωτήσω ευθέως. Θα σου πει ψέματα. Ή θα φύγω από τη σχέση. Αν νιώθω ανασφάλεια που δεν μπορώ να την αποδείξω, θα φύγω από τη σχέση. Δεν θα σου πει ψέματα. Α, θα βγει από τη σχέση. Αλλά μπορεί να τη ρωτήσει, ναι, και να σου πει όχι, αγάπη μου. Και στην ουσία έχει κάνει κάτι. Πολλοί, ναι, από του καλεσμένου μου που έρχονται εδώ μου λένε ότι έχω κάνει παρακολούθηση και επιβεβαιώθηκα. Ή είδα κάτι μηνύματα, ναι, στο κινητό και επιβεβαιώθηκα. Θεωρώ ότι άμα φτάσω σε αυτό το σημείο τη κατηνιά, σε αυτό το επίπεδο, έχει χαθεί η μπάλα στη σχέση. Δηλαδή, αν πάω και επιβεβαιωθώ ότι είμαι λάθος και την παρακολουθήσω και δω ότι δεν ισχύει αυτό που υποψιαζόμουν, πάλι θα έχει τελειώσει για μένα η σχέση. Αν ισχύει. Βασίλη. Εγώ κατηνιά δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω κάνει καμία, αλλά ένα πράγμα που κάνει και το θεώρησα κατηνιά μετά, εκείνη τη στιγμή το απόλαυσα, να σου πω την αλήθεια, ναι, ήταν όταν χαστούκησα μια κοπέλα με την οποία τα είχαμε κάποτε δημόσια σε μια πλατεία με κόσμο. Συγγνώμη που γελάω. Καλό. Ανεβαίνει. Συγγνώμη που γελάω. Έχει κάνει δύο πράγματα, έχει χαστούκι. Και πολύ δυνατό χαστούκι. Χαστούκι δηλαδή ότι θα πληρώσω λάθο. Τηλεοπτικό χαστούκι δηλαδή. Ναι, είναι πολύ, πολύ δυνατό. Το Λουεύ το ακούστηκε περίεργα. Λουεύ! Είχε πέσει κερατό, Βασίλη. Όχι, δεν είχε πέσει κερατό. Είχε γίνει κάτι το οποίο ήταν του στυλ ότι θα είμαι εκεί, αλλά δεν ήταν εκεί και με ποια παρέα και κάτι άλλο. Οπότε ξέρει, μόλι βγήκε έξω. Τσαφ!
Λοιπόν, δύο τελευταίες ερωτήσεις έχουν μείνει. Πάμε γρήγορα. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, αγαπημένη μου ερώτηση αυτή, mm-hmm. αν έχετε υπάρξει τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, είτε σαν θήτης, είτε σαν θύμα. Καταλαβαίνετε τις διαφορές, έτσι. Θύμα όταν είσαι με μια κοπέλα και από πίσω σου φυτρώνουν κεράτα. Δηλαδή, μην τρέπεις, βγάτε από μέσα. Λοιπόν, και θήτης όταν εσύ μπαίνεις μέσα σε ένα ζευγάρι. Ναι, βγάτε από μέσα σου. Εγώ ως τρίτο πρόσωπο ανάμεσα σε ένα ζευγάρι δεν έχω μπει. Θήτης δηλαδή, ναι. Και να διεκδικήσω κάτι. Okay. Τώρα, ότι μπορεί να είσαι σε μια πρώιμη κατάσταση να φλερτάρεις, δηλαδή, okay, να φλερτάρεις και να πεις ξέρεις κάτι, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από μένα, φλερτάρω. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό γίνεται πιο σοβαρό. Mm. Και όταν τελειώνει, γίνεται. Ναι, το έχω κάνει αυτό. Και η κοπέλα ήταν με άλλον, δηλαδή. Ναι. Θύμα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί να μην έχει τύχει να το γνωρίζει. Βασίλη. Εγώ νομίζω ότι ένα ψιλοκερατάκι το είχα αρπάξει. Δεν ήμουνα. Ωραία, νομίζεις. Ναι, νομίζω, ναι, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι τώρα που το φιλοσοφώ, δηλαδή με το πέρασμα του καιρού, νομίζω ότι το είχα αρπάξει το κερατάκι. Ωραία, μας που είχε κάτι στη θέση σας, μου είχε πει ότι όποιος σου λέει σε αυτή την ερώτηση ότι δεν έχει υπάρξει θύμα, είναι ο μεγαλύτερος κερατάς που υπάρχει. Ναι, δε, εγώ νομίζω ότι το είχα αρπάξει. Σαν φοιτητής, όχι, Βασιλεία. Όχι. Τελευταία ερώτηση και πάρα πολύ hot και θα κρίνει και την πορεία σας στο μέσα στην καλή χαρά ενδεχομένως. Θέλω να μου πείτε από το 1 μέχρι το 10 ναι. τι βάζετε στον δείκτη σεξι μάλλον ναι. στην Ναταλία και τι στην Έλενα. Σεξι. Ναι. Σεξι. Ναι, πόσο σεξι είναι η Ναταλία από το 1 μέχρι το 10 και πόσο η Έλενα. Μάλιστα, ωραία. Δημήτρη. Μπορούμε να φάμε το χρόνο για να μην απαντήσουμε, έτσι. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς να μην απαντήσεις γιατί. Κοίταξε να δεις. Πάτε πάλι. Θεωρώ ότι. Όχι, θα σου πω. Εξαρτάται τη χρήση. Όχι. Λέγε. Είναι σεξι για διαφορετικό τρόπο η καθεμία τους. Δηλαδή, η Έλενα με εξητάρει πιο πολύ εμφανισιακά. Η Ναταλία με εξητάρει πολύ περισσότερο εγκεφαλικά. Ωραία. Πόσο σεξι βάζεις την Έλενα από το 1 μέχρι το 10 και πόσο την Ναταλία. Και στις δύο θα βάζα 10. Γιατί με εξητάρουν για πολύ διαφορετικό τρόπο. Διπλωμάτι. Διπλωμάτι. Βρωτή. Βασίλη. Λοιπόν, κοίτα, η Ναταλία έχει την εμπειρία, δηλαδή είναι ας πούμε, θα ήταν ας πούμε η Εμμανουέλα σε μια Γκαμπριέλα. Ταινία. Η Έλενα έχει, ίσως δεν έχει ακόμα την απαραίτητη εμπειρία. Σπιρτάδα όμως. Ναι, έχει όμως τη σπιρτάδα την τέτοια, η Έλενα θα ήταν ας πούμε, ποια ήταν αυτή η ταινία το, που ήταν μια πορνοστάρ που έμενε δίπλα στο σπίτι ενός τύπου που δεν έπαιρνε μάτι αυτό στην αρχή. Το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Έλα, μωρέ, γνωστή ταινία ήταν. Μια κομμωδία. Αυτά τα βλέπεις μόνο, Βασίλη. Δεν ξέρω, Θέμη. Μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω, είναι αυτό, είναι το κορίτσι. Όχι, δεν είναι ότι η κοπέλα είναι πορνοστάρ. Έχει μια φρεσκάδα άλλη, είναι ένα άλλο πράγμα. Ωραία, βαθμολογία. Θα έβαζα λίγο παραπάνω στην Ναταλία. Πόσο βάζει στην Ναταλία. Θα έβαζα, α πούμε, 9 στην Ναταλία και θα έβαζα 8 στην Έλενα. Η οποία με την απαραίτητη εμπειρία βέβαια σε κάνα δύο χρόνια νομίζω. Θα ξεπεράσει και την αφέντρα, ε! Μπορεί να ξεπεράσει την Ναταλία, ναι, νομίζω ότι έχει τα προσόντα, ας πούμε, μια εμπειρία, τη χρειάζεται ακόμα. Θα μεταφέρω τις απαντήσεις σας στην Ναταλία Γερμανό και θα δούμε κατά πόσο θα επιβιώσετε το Σάββατο στο Μες στην Καλή. Πολύ το φοβάμαι αυτό. Επιστρέφουμε. Πολύ φοβάμαι. Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ και φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο και για την σημερινή μας την εκπομπή. Παρέα με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα μπουμπούκια που ήταν σήμερα. Έκανε πάυση το πολύ. πολύ... Σκέψη τι ήθελε να πει. Τι ήθελε να πει, ναι. Βρε, με έχετε παρεξηγήσει, βρε. Δεν πολύ... υπάρχει πιο καλό παιδάκι, πιο καλό βολό. Πιο πολύ. Σαν αρνάκι. Με έχετε παρεξηγήσει. Μπήκαμε και τη 40η. Κάτι το Πάσχα, θα σε φάξω στο γόνο, θα σε φάξω αρνάκι. Όχι, και τον καψέλο. Αρνί του διαβόλου. Σου βλύσω. Το μαύρο πρόβατο είναι. Μαύρο αρνί. Το μαύρο αρνί. Αν ερχόταν. Υποθετικά μιλάμε κάποιος από το κανάλι που είμαστε τώρα, από τον Α, και μας έλεγε σε όλη την ομάδα, παιδιά, θέλουμε να γίνει το Μέσα στην Καλή Χαρά καθημερινό. Θα μπορούσατε να ανταπεξέλθετε σε μια καθημερινή πρωινή εκπομπή, δηλαδή αυτό που βιώνουμε τώρα, που το βιώνουμε δύο φορές τη εβδομάδα, να γινόταν 5 φορές τη εβδομάδα. Ξέρεις κάτι, το λες έτσι. Δηλαδή, θα χαρούμε χωρίς λόγο, να πάρουμε μια χαρά. Άρα, για να λες να χαρούμε χωρίς λόγο, σημαίνει ότι θα είναι χαρά για σένα. Κοίτα να δεις. Καταρχάς έχεις ραδιόφωνο εσύ, ναι, οπότε θα ήταν λίγο δύσκολο για σένα να το συνδυάσεις. Ήταν 4 ώρες όπως είναι τώρα.
Δεν συζητάω. 4 ώρες καθημερινά δεν βγαίνουν. Παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, ας πούμε, δεν. Νομίζω ότι το καθημερινό είναι πάντα 3ωρο. Εμείς κάνουμε 4ωρο. Το καθημερινό είναι σε όλα τα κανάλια είναι 3ωρο. Δεν βγαίνει για μια αρχή συντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να ετοιμάσει θέματα για 4 ώρες κάθε μέρα κάποιο. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, όχι, δεν ξέρω κάτι. Αν και είχε βγει μια παραφερολογία κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα ότι θα μεταφερθούμε στην πρωινή ζώνη, που το οποίο δεν ισχύει ποτέ. Όχι, το λέω για να, ρε παιδί μου, για να καταλάβω πόσο πολύ το γουστάρετε αυτό το πράγμα και αν θα ήσασταν OK να μπείτε και σε μια φάση καθημερινής, πιο ανταγωνιστική, ας πούμε. Το καθημερινό εγώ το έχω κάνει. Είναι πιο ζώρικο. Δηλαδή σου αφαιρεί πολύ περισσότερη ενέργεια από ό,τι σου αφαιρεί το Σαββατοκύριακο. Γιατί το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, λες, α, ωραία, Σαββατοκύριακο. Θα πάω εκεί 2 μέρες, ωραία, αν θα περάσουμε καλά. Υπάρχει και χρονική απόσταση από τη μία εκπομπή στην άλλη. Καλά, και το λες το ωραία, λες και είναι το σπίτι στο λιβάδι. Το ότι ξυπνάμε 7 η ώρα το Σάββατο για την Κυριακή. Εντάξει. Έλα ρε, εντάξει. Ναι, αλλά την άλλη ξυπνάμε και πάμε να δουλέψουμε, ξέρω εγώ, οικοδομή. Προς Θεού, εννοείται. Μα το ζητώ αυτό για όλους όσους είναι στην τηλεόραση, όχι μόνο για εμάς. Σε εμάς το κλίμα, αυτό το ξέρεις, είναι πολύ καλό. Δηλαδή, εμείς πηγαίνουμε και πειράζουμε στον άλλο και έκτος αέρα και στον αέρα υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα. Αν αυτό το πράγμα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε και στο καθημερινό, εντάξει, το συζητάμε, δεν νομίζω ότι θα έχει κανείς αντίρρηση. Εσύ, Δημήτρη. Ναι, εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, ήδη περνάω πάρα πολύ καλά αυτές τις 2 μέρες και πολλές φορές μου λείπει και λέω, άντε πότε θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, ξέρεις, όταν έρχεται και χτυπάει εκεί 8 η ώρα το ξυπνητήρι το Σάββατο. Συγγνώμη, εσύ 8 ξυπνάς, πονηρέ. 8.30. Σηκώνομαι 9 παρά 20. Τι? Ναι. Παιδιά, μόνο εγώ βάζω στις 7, ούτως ώστε να χουζουρέψω λίγο 7 και 4 να έχω σηκωθεί. Γιατί τι κάνεις από εκείνο, τρως πρωινά? Δεν λειτουργεί το κεφάλι μου. Θέλω, ρε παιδάκι μου, το πρωί, λίγο ξέρεις, να πιω τον καφέ μου, να κάνω τον μπάνιο μου, να. Ξέρεις, παιδί μου, όταν θα φτάσω, να είμαι τσίτα. Άμα σηκωθώ μετά τις 8, νομίζω θα κάτσω στην καραβέ και θα είμαι έτσι. Εντάξει, τώρα είναι και ηλικία, ρε θέμα. Εντάξει, τώρα χρειάζεσαι, καταλαβαίνεις. Είναι ηλικία, ρε. Δεν κοιτάει που έρχεται 10 παρα 5 στο μακιγιάζ μέσα και φωνάζουν. Αγιόπουλο, ρε γρήγορα! 10 παρα 5. Κάθεται, παιδιά, φέρνει το λάπτοπ του και μπαίνει μέσα στο καμαρίνι αυτό, βάζει κάτι δυνατές μουσικές, κάνει κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά μπουκάρουμε όλοι στο make-up και δεν μπορούμε να βρούμε ο καθένας τη σειρά του. Για να μπορέσουμε να βγούμε στον αέρα εξαιτίας του. Μας μπλοκάρει. Δεν καθυστερώ και το make-up που θέλετε από 2 ώρες ο καθένας εκεί. Μαλλιά μπει στον αέρα. Τι λέει που θέλουμε 2 ώρες σε 2 λεπτά. Δεν τρέχει. 4 άτομα ο καθένας έχετε από πάνω. Δεν γελεί 9-10 φορές μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε το λαγό με τη λακ. Πάτα! Να σηκώνει από εδώ. Μόνο μου το κάνω. Δεν έχω 4 άτομα. Λες και ο Τρίφωνα Σαμαρά. Λες και ο Τρίφωνα Σαμαρά με τη λακ. Λέει καλά τα μαλλιά μου σήμερα να τα κάνω. Όχι και καλά με τα σου. Μην μιλά. Παιδιά, όντω κάθε φορά που μπαίνω μέσα 9-10 φορές είναι ο λαγό όρθιο, έχει σηκωθεί και είναι η κοπέλα που του φτιάχνει το μαλλί και είναι αυτός ο ίδιος, έχει άποψη, έχει και κάνει πώς το κάνω σήμερα, καλά έτσι, ναι. Και του λέμε όλοι τελείωνε να κάτσουμε, τελείωνε πια. Και πώς θα James Bond έτσι, σκαλός, λοιπόν, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι. Και πρέπει και σήμερα εδώ στο ΜΑΤ που φτιάχνω να το κάνει κάπως έτσι, στανταράκι πρέπει να σηκώθηκε να κάνει. Πού είναι εκεί? Φωνάξε μου την Αρβή. Η κοπέλα στο μακιγιάζ μου λέει να φωνάξω και την κοπέλα για τα μαλλιά. Ναι. Τι είπα, ρε, γιατί κάθεσαι και λες και λάσπιτα. Τι είπα. Ναι, είπε, έτσι να μου φτιάξει τα μαλλιά. Α, έτσι είπα, Όχι, είπε, έχεις λακ, άστι, ναι. Μόνο ρόλεϊ δεν βάζει. Μόνο με ρόλεϊ δεν έχω δει. Με τα υπόλοιπα είναι κανονικά. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Στην εκπομπή να έχουμε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Να συνεχίζουμε να φτιάχνουμε το κέφι του κόσμου και το δικό μας φυσικά μέσα από τηλεόραση του Αλφα, τα Σαββατοκύριακα στο Μέσα στην Καλή Χαρά. Για το καθημερινό, να ευχηθώ, μακάρι να γινόταν πραγματικότητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεχάσει όλο ένα μεγάλο παράγοντα. Ένα μεγάλο παράγοντα που λέγεται Ναταλία Γερμανού. Βάλε τη Γερμανού να ξυπνάει 5 φορές την εβδομάδα στις 6 το πρωί. Και τώρα τι να σου πω, πραγματικά αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν, αυτό είναι νέο τώρα. Ανατρίχιασα μόνο που το πες. Και να σου πω για κάτι. Σκέψου τη Γερμανού να πει ότι ξυπνάω. Σκέψου την έρχεται και με μικρανία τις καθημερινές. Τι μικρανία, με το που έρχεται. Λέει, μπορώ εγώ πάω λίγο στο καμαρί να καθίσω το βράδυ λίγο. Εκεί με στο break. Μα τόσο μικρό break, ρε, αλέκα, δηλαδή είναι δυνατόν. Δώσε! Δώσε, Γερμανού! Ηλεκτρικό ρεύμα στην αφοκοκαλιά μου. Να σηκώνει η Ναταλία κάθε μέρα στις 6. Στις 6 το απόγευμα μπορεί να το κάνετε, 6 ώρα έχει μεγά το βράδυ. Είδες που σου λέω τώρα, λοιπόν, ερχόμαστε στην καλά μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά. Θα τα πούμε φυσικά και από κοντά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να περάσετε όμορφα στην παρέα μας και απόψε το βράδυ. Πρώτα θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 5 στο απογευματινό και το βραδινό φυσικά, ο Κέντ και πάλι. Φιλάκια πολλά.